αυτές τις ημέρες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, αισθανόμεθα ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη ευλογία, ένεκα τη εορτής της υπαπαντής του Χριστού. Γεμίζει η ψυχή μας αγαλίαση και εφροσύνη, υπάρχει διάχυτη η χάρη του Κυρίου και η ευχή της Παναγιάς και του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, του Αγίου Σιμών Θεοδόχου, και της Αγίας Άννης τη Φανουήλ της Προφήτηδος, τους αισθανόμεθα περισσότερο και πιο πολύ ανάμεσά μας και περισσότερο τον άχραντο Χριστό μας και την πανάχραντη μητέρα Του, την Υπεραγία Θεοτόκο. Και έτσι ανασένουμε και βαστάμε και ευλογούμεθα και υφιστάμεθα την καλή αναλύωση γινόμαστε δηλαδή καλύτεροι και πιο ευλογημένοι και τόσα άλλα συμβαίνουν καλά, τα οποία πολλές φορές δεν βλέπουμε. για το καλό είναι ταπεινό και διακριτικό, ενώ το κακό είναι υπερήφανο και αδιάκριτο. Και βγαίνει και στο δρόμο το κακό και κορυβαντιά και απειλεί και φοβερίζει και καχάζει τάχα εις βάρος του Χριστού και της Εκκλησίας και των Αγίων Του και των πιστών Χριστιανών. Αλλά η μια παροιμία του λαού, θα γελάσει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και τελευταίος γελάει πάντα ο Χριστός, πάντα η Παναγία μας, πάντα οι Άγιοι και η Εκκλησία, οι ενάρετοι και οι αγωνιζόμενοι. Για το καλό έχει οντότητα, έχει υπόσταση ενώ το κακό είναι μειών στην ουσία. Ο κακότατος και αρχέκακος σατανάς και τα όργανα του έχουν τόση μανία και τόση οργή και κατά του Κυρίου και κατά των χριστιανών και γενικότερα των ανθρώπων που θέλουν να ανατρέψουν το παν και να καταστρέψουν τα πάντα. Όμως αφέντης και Κύριος σε αυτή την πλάση και σε όλη τη δημιουργία, στα ορατά και στα αόρατα, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο εναγκάλες του δικαίου Σιμεῶν βασταχθεί είναι καταδεξάμενος για την ημετέραν σωτηρία. Εκείνος που καταδέχθηκε δηλαδή να βασταχθεί στις αγκάλες του δικαίου Σιμεῶν, για τη δική μας σωτηρία. Βρέφος τεσσαράκοντα ημερών προσυνέχθη στο ναό το νομικό ο φιλάνθρωπος ο Θεάνθρωπος, ο Εμμανουήλ, ο εν σπηλαίο και εν φάτνη και εκεί συνετελέσθη μέγα μυστήριον και ιερών και ακατάληπτον. Ακατάληπτον εστί το τελούμενον εσύ και αγγέλης και βρωτής μητροπάρθενε αγνή συνέβη το ακατάληπτο, το απερίγραπτο, το μυστήριο, η αγαλία και η χαρά. Αντάμωσε ο νόμος και η προφήτη με τον νομοδότην, με εκείνο που είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, με τον ενανθρωπή ανταλόγων, ο οποίος το καπνίζον όρος του Σινά έδωσε το δεκάλογο στον Μέγαν Μωυσίν. Τώρα ο παλαιός των ημερών έγινε και νύπιον και βαστάχθησα σαν γάλα της Θεοτόκου και του δικαίου σημεών του προφήτου. Σταμάτησε ο ουρανός συγκλονισμένος άγγελοι και αρχάγγελοι και κάθε ύπαρξη του ουρανού σταμάτησαν και κοίταζαν δοξολογώντας και κατάπληκτοι, το λένε ύμνοι και ο ύμνος του ουρανού του Μελωδούς είναι η το θέαμα που υπερβαίνει πάσαν έννοια και πάσαν φύσεως τάξη, το θαύμα των θαυμάτων ο Αχώριτος Παντή εχωρήθη εν γαστρί της Θεοτόκου και γεννήθη κατά Ιερά Χριστούγεννα και τώρα ο Αχώριτος παντί εχορίθη στην αγκάλι του Σιμεών. Στην Καπαδοκία και στη Μικρασία παλαιότερα την εορτή της Ιπαπαντή την έλεγαν αγκάλι του Σιμεών. Αγκαλιά του Σιμεών. έπαιξε κυρίαρχον και πρωτεύοντα ρόλων ο Σιμεών κατά αυτήν την ημέρα και υποδοχή και συνάντηση. Αυτό σημαίνει παπαντή. Υποδοχή του μικρού Χριστού από τον Σιμεών και συνάντηση του Θεανθρώπου με τον άνθρωπο, της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά, της Νέας Χάριτος με τον νόμο και την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό. Γι' αυτό εορτάζει η Εκκλησία την επόμενη της υπαπαντής, τον Άγιο Σημεών, το Θεοδόχο. Που όπως είπαμε και προχθές στο ραδιόφωνο μας, είναι από τις πολύ 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 μεγάλες κορυφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Είναι τόσο κοντά στον Κύριο και είναι ο πρώτος που προεφύτευσε, ομίλησε δηλαδή για το Μεσσία, καθώς εκείνος ή το παρόν και τον ελάμβανε από τα χέρια της Παναγίας ή στα του χείρας και είπε ότι είναι φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ θα φωτίσει όλα τα έθνη και θα δοξάσει το λαό του Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός προέρχεται από το Ισραήλ, από τον Πατριάρχη Αβραάμ και από τη συνέχεια του, κατά το ανθρώπινο. Και Ισραήλ σημαίνει καινούς που βλέπει το Θεό. Θα αξιωθούν οι άνθρωποι να βλέπουν το Θεό, να βλέπουν το Θεάνθρωπο, να έχουν θεοπτία να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να βλέπουν το φως του κόσμου, το άκτιστο φως, τη δόξα του Ισραήλ, το μεγαλείο της Εκκλησίας, τις αντιλαμπές του Παραδείσου και της θεία Βασιλείας, από τούτη την πλάση, από τούτη την κοιλάδα του Κλαθμόνος. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αιώνες τώρα και στη συνέχεια κάνουν αγώνα να καθαριστούν από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Να καθαριστούν και μετά να φωτιστούν. Να γίνουν φώτα δεύτερα, να γίνουν φώτα του κόσμου, να γίνουν αλάτι της γης. Και μετά να φτάσουν στη θέωση. Να γίνουν θεοί κατά χάρη. Μικροί θεοί επάνω στη γη αντίγραφα γνήσια του Ιησού Χριστού και τηρουμένου των αναλολογιών. Μικροί Χριστοί λένε για τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο πως τόσο πολύ καταλάβαινε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους μη χριστιανούς και τόσο πολύ συμπαθούσε τον κόσμο και τους κρυματισμένους που ήταν η ψυχή του και η ύπαρξή του μια αγκαλιά του Θεού και είχε ονομαστεί μικρός Θεός πάνω στη χει». Έψαχαν οι αρχαίοι για θεούς, για ημίθεους, για ήρωες, για γίγραντες, για εκατόνχυρες και το ένα και τ άλλο. Αυτά ήταν πλάσματα της μυθολογικής φαντασίας. Αλλά δήλωναν συνάμα και την αναζήτηση της αρχαίας ψυχής, την αναζήτηση του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, την αναζήτηση της Αγίας Εκκλησίας ημών της Ορθοδόξου. Αυτό ήταν αλήθεια θα ήταν ψέματα ή πλάνες δαιμονίων ή ό,τι άλλο θέλετε όπως λένε οι πατέρες και οι εξηγητέ. Ο πόθος όμως και η αναζήτηση ήταν αληθινός. Γιατί διέσωζαν όλοι οι προχριστιανικοί άνθρωποι καθώς και σήμερα οι μη χριστιανοί το κατοικώνα. Το κατοικώνα. Μπορεί να αμαυρώθηκε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Μπορεί να εξαχριώθηκε. Όμως δεν καταργήθηκε. Δεν εξαφανίστηκε. Δεν έφυγε. Το έφεραν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και μιλούσαν όλοι. Και το Ισραήλ και τα έθνη. Και οι Έλληνες σοφοί και οι λοιποί μιλούσαν για τον ερχόμενο Μεσσία και λυτρωτή. Για το γιο της Μαρίας. Για τον ελευθερωτή των ψυχών ημών και τον γλυκοπερίμεναν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Γι' αυτό εδώ ο βλέπουμε να διασπάζει τα στενά όρια, τα στενό όρια του Ισραήλ και να λέει πως ο Ιησούς Χριστός το βρέφος αυτό στο μέλλον θα γίνει και θα είναι φως τη αποκάλυψη εθνών. Θα αποκαλύψει το φως του, τη σωτηρία, την εκκλησία του, τον παράδεισο, τη βασιλεία του, σε όλα τα έθνη. Γι αυτό, γι' αυτό βλέπουμε και το φιλάνθρωπο, μετά την Αγία του Ανάσταση και στο όρος της μικράς Γαλιλαίας, στο όρος των Ελεών, τι να τους λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Πώς δεν είναι τώρα μετά άλλο. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ. Βλέπει την παγκοσμιότητα της θρησκείας του Ιησού, ο Θείος Σημεών, φωτιζόμενος από το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο του είχε δώσει υπόσχεση εις των χρόνων, ότι δεν θα αποθάνει πριν η είδη των Χριστών Κυρίου, προτού να δει το Μεσσία, των Χριστών του Θεού, εκείνον δηλαδή που ο Θεός Πατέρας έχρισε σωτήρα, λυτρωτή και ευεργέτη του κόσμου. Και εκείνο το πνεύμα όταν πλησίαζε, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όταν πλησίαζε ο, Ιησούς Χριστός με την Παναγία Μητέρα Του και τον μπροστά του Ιωσήφ στον Ναό το Νομικό, τι του είπε, Σίκο, ήλθεν η προσδοκία των εθνών. Ήλθεν η χαρά του Ισραήλ. Είναι πολύ κοντά στον ναό το νομικό. Πήγαινε λοιπόν να τον υποδεχθείς, να τον απαντήσεις. Υπαντή και υπαπαντή. Εδώ έχει δύο υπό που σημαίνει το ένα το υπό είναι του φιλανθρώπου που έλαβε δούλου μορφήν και έκαμε και κάνει το υπό στους ανθρώπους. Το υπό δεν κάνει σε όλους μας ο Χριστός. Γι' αυτό και θαυμάζει ο Μέγας Απόστολος Παύλος την αγάπη του Θεού και την υπομονή του Χριστού. Κάνει υπομονή με όλους μας ο Χριστός. Κάνει υπομονή σε όλους μας ο Χριστός. Κάνει το υπό σε όλους μας ο Χριστός. Και είναι κάτω από όλου και από όλα ο άκρα και αγία ταπείνωσης. Κάνει το υπό ο Χριστός. Ένα υπό του Χριστού που έλαβε δούλου μορφή και νηπιάζει διεμέο ο παλαιός των ημερών που λέει το ωραίο τρίτο κάθισμα της εορτής της υπαπαντής. Και το άλλο υπό πάει στο Σιμεών. στον άνθρωπο. Έκαδο υπό σε εμάς ο Χριστός, έκλεινε ουρανούς και κατέβη και έλαβε δούλου μορφήν. Κάνει λοιπόν το υπό και το πλάσμα, ο Σιμεών, που εκπροσωπεί την παγκόσμια κοινότητα εκπροσωπεί τον κόσμο όλο εκείνη τη στιγμή και το Ισραήλ που είχε τους προφήτας και τους πατριάρχας και τους νομοδότας μετά τον πρώτο νομοδότη. Κάνει το υπό ο Σιμεών σκύβει και προσκυνά και παίρνει στην αγκάλι του το άχραδον βρέφος. Τον τεσσαρακονθήμερο Χριστό, το σαρανταήμερο Ιησού μας, και τι έκανε εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς, τι έκανε. Και χείρα του Σιμεών ευλογήσας ως έπρεπε, μας λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, στο υπέροχο κοντάκιο που λέμε την ημέρα, αλλά και πριν και μετά από την υπαπαντή. Ευλόγησε τα χείρα του Σιμεών ως έπρεπε. Εδώ όπως λέει το αποστολικό ανάγλωμα της ημέρας της υπαπαντής, από προσεβραίους επιστολή, το έλατον, το μικρότερο, Υπό του Κρήτονο ευλογείται, υπό του μεγαλύτερου. Μικρότερο ήταν ο Σιμεών και μεγαλύτερο απολύτω ο Ισού Χριστό. Ευλόγησε. Ο Σιμεών τι έκανε όμω, τι έκανε στη συνέχεια, τι έκανε στη συνέχεια, αφού παράδοκε τον εαυτό του στο Θεό και πριν πεθάνει, τι έκανε στη συνέχεια, ευλόγησε τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και λέει και ευλόγησε αυτούς σημεών. Τόσο μέγας ήταν, τόσο σπουδαίος. Και αφού εδοξολόγησε και ευχαρίστησε το Θεό που τον αξίωσε να πάρει στα χέρια του τον Χριστόν Κυρίου, τον Ελευθερωτή των ψυχών ημών, εκείνον που ανέτειλε κάτω ανθρώπινο από την Παναγία. Χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε, εξού γαρανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζον του εν σκότη. Πήραν τα λόγια του Σιμεών και τα υπόλοιπα της αορτής και τα κάνανε ποίημα, τα κάνανε ύμνο. Εφραίνου και εσύ πρεσβήτα δίκαιε, δεξάμενος εν τον λευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Γι' αυτό η ορτή της επισφραγίζει τα Χριστούγεννα και μας ανοίγει το Τριώδιο. Αλλά αυτό θα πούμε την άλλη Τετάρτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Και ύστερα ο Σιμεών είπε στον Κύριο να τον πάρει. Όχι να φύγει αυτός, να τον λύσει και να τον απολύσει εκείνος για τη ζωή μας την έδωκε ο Θεός και ο Θεός την ξαναπέρνει. Όσο χρειάζεται την κρατά και τη συντηρεί επάνω στη γη. Και αν δεν υπεί ο Κύριος να φύγει κάποιος, δεν φεύγει. Γι' αυτό έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο και να εμπιστευόμεθα και τους εαυτούς μας και τους άλλους και τους δικούς μας και όλη μας τη ζωή στο Χριστό και ο Θεό μας. Αν εκείνο δεν το πει, αν εκείνο δεν το θελήσει, αν εκείνο δεν αποφασίσει, δεν γίνεται. Και θυμάμαι κάτι εδώ, μου ήρθε αυτή τη στιγμή, που γράφει στα βιβλία του ο μακαριστό Γέροντα Παίσιο, να έχουμε την ευχή του. Είχε ο Γέροντα κάποιο φίλο, πολύ καλό και ενάρετο. Και εκείνο είχε κάποιο φίλο πάλι, η φιλία εστί ουράνιο φυτό, και μια ψυχή σε δύο ή περισσότερα σώματα. Είχε ένα φίλο που πέθανε έτσι ξαφνικά. Το μάθω ο φίλο του. Και τι κάνει. Πάει στο σπίτι που ήταν ο πεθαμένος και τα βάζει με τον Θεό. Καλά, ρε Θεέ, με ρώτησε εμένα που πήρε το φίλο. Και εσύ κάθεσε κάτω, λέει και κοιμάσαι. Ή κάποιο είναι κυρισμένο. Για σίγουρα λοιπόν το όνομα του επάνω. Και ο πεθαμένο σηκώθηκε. Προετών έγινε. Και ο πεθαμένο σηκώθηκε. Αλλά δεν άφησα να υποθεί πουθενά αυτό γιατί όμως μα για τρελού. Βέβαια. Εδώ Ισού Χριστό ανέσαι τη θηγατέρα του Ιαήρου και την είπε: Μην τίποτα. Τίποτα. Με ρώτησε Χριστέ με εμένα που πήρε το φίλο μου. Και με ρώτησαν αντέχω εγώ που τον πέθανε. Βέβαια. Και αναστήθηκε. Και τώρα δεν ξέρω τι έχει. Δεν μα ενδιαφέρει. Αλλά μα ενδιαφέρει αυτό. Ότι η ζωή μα ορίζεται από τον κύριο. Γι' αυτό λέω ο Θεό των πνευμάτων και πάει σαρκό. Τι ωραία είναι. Πόσο φιλοσοφημένα αυτά. Γι' αυτό ας αφήνουμε τη ζωή μας και τη δική μας και των άλλων και όλων στο Χριστό και Θεό μας στο Χριστό και Θεό μας. Και φεύγει ο Σιμεών για την άλλη πλάση, αφού προεφύτευσε το μέλλον του Θεανθρώπου, το μέλλον του τεσσαρακονθημέρου βρέφους, ούτως κοίτα εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και σημείων αντιλεγόμενων, προφύτευσε και το μεγάλο, το μέγιστο πόνο της Παναγίας κάτω την ώρα της Σταυρώσεως λέγοντάς της «Και σού δε αυτή στην ψυχή διελεύσετε ρομφέα». «Δίκο που μαχαίρι θα περάσει την οντότητά σου και την ψυχή σου, κυρα Παναγιά». Και εκείνη τι έκανε. Όλα αυτά που άκουγε το Χριστό και για εκείνη τα έγραφε και τα συντηρούσε στην καρδιά της. Την αφορούσαν, ήσαν σημαντικά, ήσαν και ενηγματικά. Δεν τα καταλάβαινε. Τα δεχότανε. Έσκυβε το κεφάλι και έλεγε τόμικα το ρήμα σου Κύριε όπως είπε και στον μεγάλο Ευαγγελισμό της. Πολλά και εμείς δεν καταλαβαίνουμε στην Εκκλησία και δεν κατανοούμε. Και όπως είπα και προχθές στο σταθμό μας στην Αγία Γραφή λέει ο Λός Χρυσόστομος ο Κύριος μας εφανέρωσε όσα χρειάζονται να σωθούμε και μας έκρυψε όσα χρειάζονται να ταπεινωθούμε. Οι αιρετικοί και οι υπερήφανοι και οι άνθρωποι που άγονται και φέρονται από τον πονηρό, τι κάνουνε, ψάχνουν και εκεί που δεν χρειάζεται. Ψάχνουν, μωρά, κάνουν μωρά ζητήσεις, αναζητήσεις και για και μάχας νομικάς που λέει ο Απόστολος Παύλος στους μαθητάς του, στους αποδέκτες των επιστολών του και δεν γίνεται. Και θυμάμαι εδώ, και τον μακαριστό δασκαλό μας θεολογική, τον αείμνηστο και σοφό και ενάρετο καθηγητή μας, Μάρκο Ιώτη, τον Τίνιο. Ψυχή αγαθή, ψυχή σοφή, ψυχή ταπεινή, ψυχή παιδική. Να αφήσει άνθρωπο στο σχολείο, όχι. Oh. Και άμα δεν ήξερε κανεί, λέει: Πε μου τέσσερι Ευαγγελιστέ, ναι. δεν τέσσερι, πε μου έναν. Ήταν τόσο ευγενή. Δεν ήθελε να στενοχωρήσει άνθρωπο. Παιδί μου και αυτό να μάθει, καλό να αρχή είναι. Προχωρά μετά και μαθαίνει κι άλλα να παίζει το φιλότιμο. Τι μα έλεγε λοιπόν, μα δίδασκε εκεί στην εισαγωγή τη καινή διαθήκη, όσε φορέ Και μα έλεγε για αυτού του τη αρνητική κριτική, του προτεστάντε, θεολόγου κλπ. Διάφορα ονόματα δεν θέλω να τα πω. Λοιπόν, και τι μας έλεγε, παιδιά μου, πατέρες μου, όταν σπούδαζα στη Γερμανία και τα έκανα αυτά, αλλά και εδώ τώρα που τα διδάσκω κατά ανάγκη, ξέρετε τι μου έρχεται στο νου. Αυτό που λέει ο λαός μας, ότι ο διάβολος του Ανδρέα έχει να κάνει δουλειά, παίζει με τα κοπέλια του. Λοιπόν, βέβαια, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, έτσι επιλέξει όλο και ο καθηγητής. Λοιπόν, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι και χριστιανοί που ψάχνουν και αναμοχλεύουν αυτά που δεν χρειάζονται. Και τι γίνεται μετά, σύγχυση, αίρεση, πλάνη, σκοτάδι, κακό. Κέρδο, κανένα. Ζημιά μεγάλη. Ζημιά μεγάλη. Η Παναγιά δεχότανε. Και άμα δεχόμαστε ταπεινά, τι γίνεται. Με τα ταπείνωση ανεβαίνουμε και στη γνώση των θείων νοημάτων και στην αρετή και στη γνώμη του Θεού και στη γνώμη την καλύτερων των ανθρώπων αλλά και στη γνώμη της αθάνατης ψυχής μας η οποία ξέρετε πόσο δίκαιη είναι όταν κάνουμε κακό μας ελέγχει στην ειδησή μα. Και, και όταν μπορωθεί ακόμη έχει τύψει όπω και η ψυχή του Ιούδα. Δεν είχε μετάνια. Αν είχε μετάνια ο Ιούδα, θα τον συγχωρούσε ο Χριστό, όπω συγχώρωσε και τον Πέτρο και το, του Σταυρωτάς του και τόσου άλλου. Και λοιπόν να επανέλθω. Ο δίκαιο Σιμεών έφευγε πια αναπαυμένο, δικαιωμένο, και περισσότερο ήσυχος και ήρεμος γιατί άφηνε και τους συμπατριώτες του και πάντα τα έθνη και την Ιφίλιο αυτή που είναι κάτω από τον ήλιο αυτή λέγεται Ιφίλιος δηλαδή η γη σε καλά κάλλιστα και θεανθρώπινα χέρια στα χέρια τεσσαρακονθημέρου Ιησού Χριστού τον ανθρωπίσαντος Υιού του Θεού του Εμμανουήλ του Θεανθρώπου. Και σε πολλές απεικονίστης ή παπαντής υπάρχει ένα απεικονίσεις ένα η Αγία Άννα η Θηγάτρη φανουηλ και τη λέει «Τούτο το βρέφος επίησε τον ουρανόν και την γη». «Τούτο το βρέφος επίησε τον ουρανόν και την γη». Τι σπουδαίο. Και κάποτε ένας ασκητής είχε έτσι περιέργεια ανθρώπινη, χωρίς να φτάνει στα άκρα και χωρίς να γίνεται αυτό που προηγουμένως με τους, αρνη, τους, της αρνητικής κριτικής. Έλεγε Χριστούλη μου, από το πόγινε ο κόσμος και μέχρι σήμερα και μέχρι τη τέλειά του υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν αναρρύθμιτοι άνθρωποι, αμέτρητοι άνθρωποι. Ποιο μπορεί να του αριθμίσει, ποιο μπορεί να του μετρήσει, ποιο μπορεί να του λογαριάσει, Χριστέ μου, και πού θα βρεις η αφεντιά σου άκρη. Σε λυπάμαι θα λέγαμε σε εισαγωγικά. Και το βράδυ, το ίδιο βράδυ, ούτε άργηση ούτε βράδυ, που λέει ο λαό μα, βλέπει τον Ιησού Χριστό στον ύπνο του. Και μερικά όνειρα που είναι αποκαλυπτικά είναι βάση τη πίστη, λέει ο Παπαδιαμάντη. Μερικά όμω, ελάχιστα, τα άλλα είναι πλάνη. Ή για την αγωνία που έχουμε την ημέρα. Βλέπει τον Ιησού Χριστό και είχε κρεμάσει το μικρό του δαχτυλάκι, έχει και μικρό δαχτυλάκι ο Ιησούς και μεγάλο και τα υπόλοιπα αφού είναι ανθρώπισε και αποτελείται εκ ψυχής, λογικής και σώματος και εκ της θεότητος. Βλέπει λοιπόν να κρέμεται, να κρέμεται τι, ένα μπουκαλάκι, πάθα τα μικρά, βάζει στις γυναίκες αρώματα ή φάρμακα ή ό,τι άλλο έχουμε. Κρεμότανε και μέσα στο μπουκαλάκι ήταν κόσμος. Του λέει αδελφέ, κοίτα, εδώ είναι ο κόσμος όλος που είπες. Εγώ είμαι ο παντοκράτορ, να μου έχεις εμπιστοσύνη και σε ευχαριστώ. Και ξύπνησε. Και ξύπνησε. Να, στο χεράκι του μας έχει ο Χριστός. Στο δαχτυλάκι του μας κρατάει. Εχείρε σου επίησάνουμε και επλασάνουμε. Στο δαχτυλάκι του. Να του έχουμε εμπιστοσύνη. Να μην φοβούμεθα. Να φοβούμεθα μόνο από τον εγωιστή αυτό μας περισσότερο και από τους κακούς και πονηρούς ανθρώπους να φυλαγόμεθα. Και εμείς πώς να φυλαχτούμε εκείνο να παρακαλούμε να μας φυλάτει και να μας σκεπάζει. Πόσοι στην κατοχή και αργότερα στον εμφύλιο δεν είχαν σωθεί και από τους Γερμανούς και από τους υπόλοιπους καθώς περνούσαν εκείνοι οργισμένοι με τα όπλα, με τις λόγχες και με μανία, τι γινόταν, μερικούς τους εσκέπαζε από τους απλούς που υπέφεραν, τους εσκέπαζε η χάρη του Χριστού και περνούσαν δίπλα οι εχθροί μέσα και οι έξω και δεν τους έβλεπαν. Τους τύφλων ο Θεός, τους τύφλων ο Θεός και σκέπαζε τους χριστιανούς και γλίτωναν εκείνοι. Το ξέρετε αυτό. Βέβαια, Μερικέ φορέ περνάμε και εμεί μπροστά από κάτι και δεν το βλέπουμε. Δεν είμαστε τυφλωμένοι εμεί, αλλά είναι ο νου μα αλλού. Νου σωρά και νου ακούει. Τα δε λοιπά κοφά και τυφλά, έλεγε ο αρχαίο σοφό. Έτσι λοιπόν, άφηνε για να επανέλθω σε χέρια μοναδικά, για να εκφραστώ έτσι, το Ισραήλ και την πλάση. Και εμείς λοιπόν, ας αφήνομαι στα μοναδικά χέρια του Κυρίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τον εαυτό μας, τότε θα νιώθουμε λιγότερη ανασφάλεια, και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Και τα υπάρχοντά μας και ό,τι άλλο θέλετε. Για να δεν μας φυλάξει ο Χριστός, δεν μας φυλάει κανένας. Θα ακούσουμε σε λίγο στις προηγιασμένες και στα καθίσματα του ψαλτηρίου, Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν η γρήπνησεν ο Αν δεν φυλάξει ο Κύριος την πόλη, άδικα φυλάει και αγρυπνεί εκείνος που τάχα την φρουρή και είναι φυλακάς της. Βεβαίως, γίνονται αυτά τα πράγματα και μας φυλάει ο Χριστός να αφήνουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους εκείνων, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους αδελφούς μας, τους φίλους μας, τους εχθρούς μας, τους δυσκολεμένους, τους αδικημένους, τους κατάκητους, τους φυλακισμένους, τους άρρωστους, τους πονεμένους, κάθε ψυχή και κάθε ύπαρξη, στα χεράκια του, στα χεράκια του. Και εκείνο κανονίζει και βάνει πολλές φορές το χεράκι του και μπράβο, και κρατάει τον κακό και δεν τον αφήνει όπως είπαμε και πριν να κάνει κακό στους άλλους, στους αγαθούς, στους απλούς, στα παιδάκια βάζει το χεράκι του καμιά φορά βάζει και το ποδαράκι το Χριστός και σουτάρει και κανέναν όχι αν τον εκδικηθεί ο Χριστός δεν εκδικείται αποδίδει όμω το δίκαιο αλλά για να τον παιδαγωγήσει και να τον διαφυλάξει υπάρχει τιμωρία αλλά ποιος μας τιμωρεί το κακό το κακό που φιλοξενούμε μέσα μας και που δεν το αρνούμεθα και που δεν μετανιώνουμε και που δεν αλλάζουμε έμπρακτα. Και φεύγοντας από αυτή την πλάση, αν αφήσουμε πίσω δικούς, συζύγους, παιδιά, αδελφούς, αδελφές, γονείς, φίλους, πνευματικούς αδελφούς ή ό,τι άλλο, ας τα αφήσουμε στα χέρια του Χριστού. Στα χέρια της Παναγιάς και στα ποδαράκια της. Στην Αγία μας Εκκλησία. Ρώτησαν καθώς ψυχοραγούσε το μεγάλο στρατιλάτη της Ρούμελης, τον γενναίο Καραϊσκάκη, που αφήνει τα παιδιά του. Και εκείνο απάντησε καθώς έβγαινε η ψυχή του στο Θεό μας και στους φίλους μου στο Θεό μας και στους φίλους μου. Άφηνε τα παιδιά του. Δεν έχω τίποτα να τους αφήσω. Τα ξόδεψα όλα για την πίστη και το γένος. Ο γενναίος Καραϊσκάκης. Σήμερα κάναμε στο τέλος του Εσπερινού το τρισάγιο του μεγάλου στρατιλάτη και ελευθερωτού των Ελλήνων Θεοδόρου Κολοκοτρώνη του θρηλυκού γέρου του Μοριά. Γιατί σαν σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 1843, πριν από 161 έτη ακριβώς, ανεπάφθη ο γίγαντας εκείνος, ο ήρωας εκείνος, ο ένθεος γέρος του Μοριά, ο πολύς και θρηλυκός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αφού πρώτα πήγε στο Μοριά και στα νησιά και όπου αλλού βρήκε τους επιζώντας εγωνιστάς, συγχωρέθηκε με τους εχθρούς του, αποχαιρέτησε όλους, έφαγαν μαζί, ήπιαν, τραγούδησαν και ασπαζόμενοι, δίνοντας δηλαδή τον τελευταίο ασπασμό εκείνος, αποχωρίστηκαν. Και ήρθε στα Αθήνας η μεγάλη αυτή ψυχή στην οποία οφείλουμε οι νεοέλληνες όλοι την ελευθερία της πατρίδος μας, το ξέρετε αυτό. Την ελευθερία της πατρίδος μας που σήμερα θα έπρεπε να γίνουν πολλά για εκείνον και από ευγνωμοσύνη και από μνήμη και από συμφέρον και από το ένα και από το άλλο. Κι όμως δεν άκουσα πολλά να γίνουν. Μπορεί να έγιναν κάποια ή μπορεί να γίνουν την Κυριακή Μνημόσυνα. Μπορεί να πήγε σήμερα η Παγωτινιακή Ένωση στο πρώτο νεκροταφείο και έκαμε τρισάγιο. Το έκαμε αυτό. Οι γορτίνοι δεν ξεχνάνε ποτέ τον Κολοκοτρώνη. Γιατί η επαρχία του τότε, το μέρος γεννήσεώς του, ανήκε στην επαρχία Καριτένης που σήμερα συμπίπτει με την επαρχία Γορτινίας. Γι' αυτό και οι της Γορτινίας, Παγγορτινιακή Ένωση και της Επενόκια από εδώ έκαναν και Ανδριάντα στο πρώτο νεκροταφείο και μνημόσυνο και θα έχουν και την Κυριακή μνημόσυνο στον Άγιο Γεώργιο Καρίτσι. Ενιά μισή ώρα γράφει το πρόγραμμα όπως είδα. Και μετά θα πορευθούν στον Ανδριάντα στο στάδιο, στην οδό σταδίου, να καταθέσουν στεφάνια, να εκφωνήσουν ομιλίες και να πούν και να κάνουν Ό,τι άλλο καλό. Και εμείς εδώ, που τόσο τον αγαπάμε, γιατί η αφεντιά μου κατάγεται Κουορτινίας και άλλοι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, Ο Κολοκοτρώνης και σε όλους τους Έλληνες, θα κάνουμε την Παρασκευή, μεθαύριο, 5 με 6, την εορτή της υπαπαντής που παραλείψαμε τη Δευτέρα και το μνημόσυνο του Θεόδουρου Κολοκοτρώνη. Θα τον αφήναμε, αλίμονο, με πέραν στο αθμό, και με ρωτούσαν πότε το μνημόσυνο, τι να πω από εκεί πέρα. Θέλω να λέω πολλά πράγματα. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται, γιατί αισθάνομαι κι εγώ άβολα να ξέρετε. Και να μιλάει για τον εαυτό μου, δεν μου αρέσει. Το κάνω καμιά φορά, είτε από βλακεία είτε από ανάγκη. Γι' αυτό ζητώ να μα συγχωρέσετε κι εσεί και οι ακροατέ του σταθμού μα. Θα έχουμε λοιπόν το μνημόσυνο του Θεοδόρου Κολοκοτρόνη. Έφερα σήμερα και τη φωτογραφία του, όπω βλέπετε εδώ. Διαβάσαμε το Τρισάγιο. Εσταθήκαμε την ευχή Του, νιώσαμε την ανάσα Του και πήραμε λίγο από τη λεβεντιά Του. Γι' αυτό και τα βροντάμε τα γράμματα σήμερα ιδιαίτερα με την ευχή της Παναγίτσας και την ευχή του Κολοκοτρώνη, την ανθρώπινη. Την οποία Παναγίτσα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είχε ιδιαίτερα Του. Το έχουμε πει κι άλλες φορές. Γι' αυτό ρίχνουν φλωριά στην Παναγιά οι Κολοκοτρώνεοι. Φλωριά και στους αγίου και στον Αφέντη τον Χριστό ρίχνουν τα άρματά τους. Σήμερα, στο μεγάλο χαλασμό που γίνεται, που δεν γνωρίζει ο σκύλος τον αφέντου, και στη νέα τουρκοκρατία που επικρατεί και επιβάλλεται όλο και συνεχώς, έχουμε ανάγκη, μέγιστη και αδύρυτη ανάγκη, από την ευχή του Κολοκοτρώνη. Την ευχή της Παναγιάς και του Χριστού, την ευχή των Αγίων και των Μαρτύρων και των Ηρώων για το φρόνημά μας έχει καταπέσει. Η αγάπη μας στον Χριστό λιγοστεύει και η αγάπη μας στην πατρίδα μειώνεται. Μας πήραν την ιστορία, μας πήραν τη γλώσσα, μας πήραν όλα. Και ποιος εμείς. Εδώ είναι κλεισούλα, δεν είναι κόμμα. Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί εμείς και μόνο εμείς να είμαστε λεβέντες και να είμαστε άνδρες και να είμαστε ειλικρινεί. Εμείς φταίμε που τους αφήσαμε και μας τα πήρανε. Που δεν αντιδράσαμε, που δεν αντισταθήκαμε, που δεν φωνάξαμε, που δεν κάναμε καταλήψεις, που δεν κάναμε αγρυπνίες, που δεν κάναμε δεήσεις, που δεν μετανιώσαμε για τις αμαρτίες μας, που δεν κλάψαμε για τα κρίματά μας και που δεν κρατήσαμε ψηλά την Ορθοδοξία και την πατρίδα μας, την Ορθόδοξη Ελλάδα. Εκείνοι, οι όποιοι εκείνοι μέσα και έξω, οι φανεροί και οι αφανείς, έκαναν πρόβες. Πρόβες <coughs> και πρόβα τζενεράλε και πρόβες γενικά. Και τεστ. Και τι έγινε. Βλέπανε ότι μπορούν να προχωρήσουν. Και προχωρούσαν οι καημένοι. Και φόρτωσαν τι ψυχέ του με κρίματα, με κρίματα. Δεν χάνεται τίποτα, λέει γύρω Γέροντα Όλα γράφονται. Και η αδικία και η αμαρτία και το κακό και η παράβαση και οτιδήποτε καθώ και το καλό. Γράφονται όλα. Και εγώ απορώ πώ εκείνοι που κάνουν τόσα θα μου πει και εμεί κάνουμε. Μπορούν οι καημένοι και αντέχουν. Μπορούν και βαστάνε. Μπορούν και τρώνε. Μπορούν και κοιμούνται. Μπορούν και ησυχάζουν μπορούν και έχουν το μυαλό τους. Είδατε πώς είναι η φιλανθρωπία του Χριστού. Μας κρατάει όλους παρότι αμαρτωλοί και ράθυμοι και εγκληματίες πολλές φορές. Μας κρατάει, μας αγαπάει όπως τον Άστο Υιό. Θα ακούσουμε θάβες στην παραβολή την Κυριακή. Μας κρατάει, μας περιμένει, μας συγχωράει, μας ανέχεται. Γι' αυτό και ψάλλουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και μάλιστα την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη το Εσπέρας και την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, την επόμενη, το «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σου». ο Χριστός. Γι' αυτό και αν θέλουμε να αντιδράσουμε και να αντισταθούμε, ας περιμένουμε από τα κόμματα και τους ανθρώπους. Αυτοί οι καημένοι κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι γνωρίζουν. Εγώ δεν τους παρεξηγώ που νομίζουν μερικοί. Και τους αγαπώ και προσεύχομαι και τους συμπονώ όλους αλλά να κάνουμε κάτι περισσότερο εμείς οι Ολθόδοξοι. Να ζητήσουμε από τον Χριστό να μας συγχωρήσει, γιατί αφήσαμε και την πίστη και την πατρίδα μας και πήγαν σε ξένα χέρια και δυσκολευτήκαμε και γεμίσαμε εδώ με λαούς φιλές και γλώσσες και τώρα ψάχνουν οι πολιτικοί να βρουν λύση. Το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα κατεξοχήν, το πακιστασμό προχθές, είναι πνευματικό. Είναι πνευματικό το πρόβλημα. Ούτε η οικονομία, ούτε το ασφαλιστικό θα μας τα λύσουν, έστω και αν λυθούν με τον καλύτερο τρόπο. Μακάρι βέβαια. Λοιπόν, πρέπει η ψυχή μας να λυθεί, η ψυχή μας να ελευθερωθεί, η πίστη μας να ανδρωθεί, η αγάπη μας να μεγαλώσει και οι ψυχές μας να αναγεννηθούν, να μετανοήσουμε και να διορθώσουμε το βίο μας να αγαπάμε τον Χριστό μας, την Εκκλησία μας, την Πατρίδα μας, τους αδελφούς μας, την Ιστορία μας, τα παιδιά μας, τους προγόνους μας. Και έτσι η ψυχή μας αναγεννάται. Και έτσι η ψυχή μας μπαίνει μέσα στην άνοιξη της Εκκλησίας, μέσα στην άνοιξη της Ελληνοορθοδοξίας και για να ήρωε σαν τον Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης ήταν φιλόθεος, φιλόπατρης και φιλάνθρωπος. Και όταν τον ρώτησα κάποτε, αφού είχε ελευθερωθεί πατρίδα και δυσκολεύεται από τα κόμματα, αλλάξαμε τυράννου, λέει ο Παπαδιαμάντη αλλού, τον ρώτησα αν είναι ρωσόφιλο, ή γαλλόφιλο, και απάντησε όχι και στα τρία. Τότε τι είσαι, στρατηγέ μου, Εγώ είμαι θεόφιλο. Είμαι θεόφιλο. Είμαι θεόφιλο. Φίλο του Θεού. Γιατί μόνο ο Θεό είναι φίλο τη Ελλάδο. Και μόνο ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος και την πήρε πίσω, δηλαδή ελευθερώθηκε η Ελλάς. Είχε πίστη ο Θοδωράκης και στα βουνά που τον εγκατέλειψαν όλοι οι συναγωνιστές του, λέει ήμουνα μόνο στα βουνά με το Θεό. Και όταν άρχισε η Επανάσταση έκοψε από ένα κλαρί, από ένα δέντρο δύο κλαριά και τα έφτιαξε σταυρό και είπε τα πρωτεία στο σταυρό και δόξα στους εσταυρωμένους όλων των αιώνων. Και όταν μάζευε τελειώνω με συντρόφους, όταν μάζευε συντρόφους για την επανάσταση, τι του είπε, δύο κουβέντες. Όσοι αγαπάτε το Θεό και την πατρίδα, ελάτε κοντά μου να την ελευθερώσουμε. Αυτή είναι η υποθήκη του Κολοκοτρώνη. Και έλεγε στα παιδιά στην πνίκα ότι εμείς παιδιά μου κάναμε τα πάντα και τι αγράμματοι και φτωχή και σκλάβοι προκειμένου να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Τώρα σε εσά απομένει να την ισιάξετε, να τη στολίσετε και να την ομορφύνετε με τον τίμιο κόπο και υδρότα σας και με την αγάπη της σε εκείνη και προπαντός στο Θεό μας. Γιατί όταν πήραμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος. Για τότε πατρίς δεν υπήρχε ή μάλλον πατρίς ήταν η ίδια η εκκλησία, η ίδια η πίστης, η ίδια η ορθοδοξία που έγινε για το γένος και έθνος των Ελλήνων τροφός και φρουρός. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη του νέου μέχρι που να λείψει και να χαθεί ο κόσμος πρέπει να είναι αϊθαλής και αιωνία απέναντι στην ορθόδοξη εκκλησία του. Και θα πρόστα κι εγώ πρέπει να είναι η ευγνωμοσύνη μας αϊθαλής και αιωνία και στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και σε όλους εκείνους τους μεγάλους και μικρούς, γνωστούς και άγνωστους γυναίκες και άνδρες πολεμάρχους, οι οποίοι πολέμησαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία και τα έδωσαν όλα αντριωμένοι για την πίστη και για το γένος, κλήρος και λαός, άνδρες και γυναίκες, μοναχοί και οι υπόλοιποι σπουδαίοι, γνωστοί και άγνωστοι. Εδώ θα ήθελα να σταματήσω γιατί πέρασε βλέπω η ώρα. Για το θέμα αυτό και τα υπόλοιπα και το τριώδιο θα μιλήσουμε σύνθεο την επόμενη Τετάρτη. Τρεις παρατέταρτο θα κάνουμε παράκληση στον Άγιό μας Νεκτάριο και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Άνοιξε το τριώδιο και τα υπόλοιπα». Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ ψυχής και καρδίας τους πατέρες και αδελφούς, τον Ψάλτη, τον Επίτροπο, το Ίδρυμα, τις Κυρίες του Ιδρύματος, τους ακροατάς του σταθμού της Εκκλησίας μας και τον ίδιο το σταθμό και τους εκεί και εσάς όλους που και σήμερα ήλθαμε και κάναμε τον εσπερινό της υπαπαντής και είπαμε τα θεία ρήματα για την υπαπαντή του Χριστού και την Παναγία μας και το μεγάλο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη η ευχή εκείνης και η προσευχή του Κολοκοτρώνη ας την πατρίδα και το γένος μας και όλη την οικουμένη. Και μεθαύριο Παρασκευή, το είπαμε και παραπάνω, το λέμε και τώρα ως επιστέγασμα, πέντε με 6 το πρωί θα κάνουμε θεία λειτουργία για την εορτή της Υπαπαντής και θα κάνουμε και το μνημόσυνο του θρηλυκού Θεοδόρου Κολοκοτρώνη. Όσοι θέλετε και μπορείτε, ελάτε να λειτουργηθούμε και να μην μονεύσουμε και να προσευχηθούμε για την ψυχή του αθάνατου Κολοκοτρώνη. Θα μας κάνει καλό. Σας ευχαριστώ. Ας ψάλλουμε τώρα το μεγαληνάριο Θεοδό και η Ελπής, που είναι της Παπανδής και να φύγουμε. Θα πούμε τρεις φορές. Θεοδό και η Ελπής πάντων των χριστιανών σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας είσαι ε, άλλη μια και η ελπής, πάντων των χριστιανών σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας είσαι Θεοτό και η ελπίς, πάντων των χριστιανών σκέπε φύλατε τους ελπίζοντας είσαι. Και πάλι σας ευχαριστώ, βοήθειά μας, καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση στην άλλη φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.